Οι διακοπές για τους περισσότερους είναι πρώτων πυλών. Η προετοιμασία μεγάλη, όμως κάνουμε όλα τα βήματα που θα πρέπει για ασφαλείς και ευχάριστες διακοπές. Η οτορυναλαριγκολόγος Θεανό Κουτσιμανή μιλάει στην κάμερα του Top Channel για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα αυτιά μας λίγο πριν μπούμε στη θάλασσα ή στην πισίνα, ώστε να μην έχουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας δυσάρεστες εκπλήξεις. Μια από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις του καλοκαιριού είναι η εξωτερική οτίτιδα. Γι' αυτό και λέγεται η οτίτιδα των κολυμβητών. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που παθαίνουμε το χειμώνα, μετά από κάποια λίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού, αυτό που λέμε τις περισσότερες φορές από ένα συνάχι χειμωνιάτικο. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το καλοκαίρι, είτε από δερματίτιδες που προκαλούνται, είτε από το κερί που βρίσκεται μέσα στο αυτί μας, βουλώνει, μας προκαλεί κάποιο αίσθημα πίεσης, δεν ακούμε, βάζουμε συνέχεια την μπατονέτα για να το καθαρίσουμε, τραυματίζουμε τον έξω ακουστικό πόρο, στη συνέχεια μπαίνουμε μέσα στην πισίνα, στη θάλασσα, έρχονται μικρόβια και αρχίζει μία φλεγμονή η οποία είναι αρκετά επώδυνη και σε ορισμένες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι λίγες, είναι και επικίνδυνη. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό? Καταρχήν, πριν να ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας, καλό θα είναι και εφόσον γνωρίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα, ότι δηλαδή το αυτί μας μαζεύει συχνά κερί, ότι φαγουρίζουν τα αυτιά μας, ότι μας φαγουρίζει το αυτί μας και συνέχεια βάζουμε την μπατονέτα, καλό θα είναι να επισκεφτούμε τον οικογενειακό μας ορειλά για να δούμε σε τι κατάσταση είναι τα αυτιά μας. Σε περίπτωση που υπάρχει κερί, θα αφαιρεθεί και έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιος ερεθισμός, θα μας δώσει την κατάλληλη αγωγή και θα πάμε ήσυχοι στη παραλίες. Τις περισσότερες φορές όμως δεν το κάνουμε. Οι περισσότεροι από εμάς δεν το κάνουμε. Τι θα πρέπει όμως να κάνουμε αν δεν έχουμε κάνει τη σωστή προετοιμασία και μας προκύψει πρόβλημα κατά τη διάρκεια των διακοπών μας? Είμαστε λοιπόν στην παραλία ή στις διακοπές μας και ξαφνικά βουλώνει το αυτί μας μετά από μία βουτιά. Ποτέ δεν παίρνουμε την μπατονέτα προσπαθώντας να καθαρίσουμε το αυτί. Δεν θα καθαρίσει ποτέ. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σμπρώξουμε το κερί πιο μέσα. Το κερί θα μπει στο τύμπανο, θα ακουμπήσει στο τύμπανο και το συναίσθημα θα είναι δυσάρεστο. Εμείς θα συνεχίζουμε να το ξύνουμε, θα ανοίξουμε πληγή και ο δρόμος για τη λίμωξη είναι μονόδρομος πλέον. Γι' αυτό λοιπόν, έστω ότι είμαστε στην παραλία, θα αναζητήσουμε κάποιον γιατρό, αν όχι ορειλά κάποιον, γιατί δεν νομίζω ότι σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχουν οτορυνολαριγκολόγοι. Θα επισκεφτείτε εκεί κάποιον γενικό γιατρό ή το κέντρο υγείας. Αυτός θα σας δώσει τις κατάλληλες σταγόνες και θα ελέγξει αν πρέπει να καλυφθείτε με αντιβιωτική αγωγή. Μια ομάδα πληθυσμού που στην οποία η εξωτερική οτίτιδα μπορεί να είναι καταστροφική είναι η διαβητική. Οι ασθενείς που έχουν σάκχαρο είναι πολύ επικίνδυνοι στο να κάνουν την κακοήθη εξωτερική οτίτιδα. Δηλαδή, η εξωτερική οτίτιδα λέγεται αλλιώς και οστεομιελίτιδα της βάσης κρανίου. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ χωρίς να το αντιληφθούν, να έχουμε πάρεση προσωπικού και άλλες δυσάρεστες επιπλοκές. Άρα λοιπόν και αυτοί που είναι στην υψηλή αυτή ομάδα κινδύνου, καλό θα είναι κατευθείαν να επισκεφτούν τον γιατρό τους. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει γιατρός, τότε θα αναζητήσουν οπωσδήποτε αντιβιωτικές σταγόνες από κάποιο φαρμακείο και θα προσπαθήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επισκεφτούν κάποιον συνάδελφο.